Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και πάλι μαζί σας. Η άλλη φωνή ανήκει στο Γιώργο Θαναελάκη. Γεια σου Χρήστο και γεια σε όλους. Λοιπόν, περίμενα με πολύ ανυπομονησία αυτόν τον αγώνα. Οι παίκτες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα θα δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Τι πιστεύεις να γίνεται σε αυτό το παιχνίδι, Γιώργο? Λοιπόν, Χρήστο, όλοι πιστεύουμε ότι θα γίνει ενδιαφέρον αγώνας. Οι δύο ομάδες θα μπουν δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και το κλειδί είναι να μείνουν οι ομάδες συγκεντρωμένες στο στόχο τους. Για πάμε. Καλή δουλειά στην άμυνα. Έδιωξε σε πλάγιο. Α, άψογη παλιά. Τέλεια κίνηση. Τρεις παίκτες περιμένουν τη σέντρα. Γκαρσία. Κέρδισε ωραία την κατοχή της μπάλας. Δοκιμάζει την τύχη του. Ο τερματοφύλακας δεν θα τρέξει και πολύ με αυτό. Είχε σκοράρει από τέτοια απόσταση, αλλά αυτή τη φορά δεν το έπιασε καλά. Καραμπέλας. Λεωνάρδο. Τώρα κερδίζει την κατοχή. Λέτο. Παίρνει το διάδρομο στα πλάγια. Με κεφαλιά τη διώχνει μακριά. Λιμπερόπουλος. Παίρνει όμορφα την μπάλα. Ο
Ωραία άμυνα εδώ. Κράτησε την μπάλα. Ω, δυνατή άμυνα. Δεν πήγαινε για την μπάλα. Είναι φάουλ. Υπάρχει απειλή εδώ. Σφύριξε τώρα τη λήξη του πρώτου μέρους. Οι παίχτες πάνε στα αποδυτήρια. Αναρωτιέμαι τι θα τους πούν οι προπονητές τους. Παίζουν ένα καλό και οργανωμένο ποδόσφαιρο σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφεραν να πάνε στα αποδυτήρια με το προβάδισμα. Καμιά ομάδα δεν κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Το 0-0 παραμένει. Εδώ και πάλι, ελπίζουμε να συνεχιστεί το ωραίο θέαμα. Κανένα γκολ μέχρι στιγμής και το δεύτερο ημίχρονο ξεκινά. Οι δύο ομάδες αλληλοεξουδετερώνονται ως τώρα. Δεν ήταν και η πιο σίγουρη επιλογή. Και βγαίνει εκτός για να μαζέψει. Από πολύ μακριά. Ο γκολκίπερ αντέδρασε γρήγορα και έδιωξε. Είναι κόρνερ. Τις πρόχνει στα δίχτυα. Έχουν άλλη μια ευκαιρία να σκοράρουν. Η μπάλα έχει σηκωθεί για την εναέρια μονομαχία. Ο τερματοφύλακας το αντιμετώπισε. Συμπληρώσαμε μία ώρα παιχνιδιού. Τώρα έχουν την κατοχή της μπάλας εδώ. Δεν έχει καμία επιλογή στη μεγάλη περιοχή. Λέτο. Η επιθετική προσπάθεια έλαβε τέλος, καθώς η μπάλα βγήκε κόρνερ. Καλή άμυνα. Τώρα έχουν την ευκαιρία να κάνουν αλλαγή αν το θέλουν. Είναι στον αέρα για να καρφώσει την μπάλα στα δίχτυα. Τώρα γίνεται η αλλαγή και αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο. Βρισκόμαστε πια σχεδόν στο τελευταίο 15 λεπτό. Ο κίνδυνος έρχεται από αριστερά. Μπήκε στην περιοχή. Η μπάλα στα πόδια. Παίρνει το διάδρομο στα πλάγια. Και είναι το πρώτο γκολ. Κατάφεραν στην εκπνοή να πάρουν κεφάλι στο σκορ. Είναι προφανώς το νικητήριο γκολ. Το μισό γκολ ανήκει σε αυτόν που έβγαλε την ασίστ. Του έδωσε την μπάλα στον κατάλληλο χώρο την κατάλληλη στιγμή. Το τελείωμα ήταν εύκολη υπόθεση μετά.
Κάποιοι παίκτες προθερμαίνονται στην πλάγια γραμμή αυτή τη στιγμή. Πέφτει μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής δεν έχει άλλη επιλογή. Είναι πέναλτι και ο διαιτητής δείχνει και κίτρινη κάρτα. Τοποθέτησε την μπάλα στη βούλα. Η απόσταση από τον γκολ είναι πολύ μικρή και συνάμα τόσο μεγάλη. Το γκολ είναι πάντα δύσκολη υπόθεση. Κανένα πρόβλημα. Ο τερματοφύλακας δεν έχει καμία τύχη εδώ. Διπλασιάζει τα γκολ του μέσα σε μερικά λεπτά. Έπρεπε να τον προσέχουν περισσότερο. Περνάνε πολύ ωραία την μπάλα. Έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια για να σταματήσει την επίθεση. Να και το σφύριγμα. Ο αγώνας τελείωσε.